Θα σου ρίξω τη ζελατίνα. Τι γίνεται εδώ πέρα. Ω, χαμό. Βλέπω ότι η μάχη έχει ξεκινήσει από πριν, ε. Από ό,τι κατάλαβα, ξεκίνησε η μάχη πριν την εκκίνηση. Χαμός, παιχνίδι, αυτό μου αρέσει, διασκεδάζεται. Σας αρέσει το καρτ? Ναι, ναι, πολύ ωραία. Σας αρέσει, ε? Ναι. Για ποιο λόγο καταρχήν ξεκινήσατε το καρτ, δηλαδή από πιο μικρή, πόσα χρόνια καταρχήν κάνετε? Εγώ που κάνω 5 χρόνια. 5 χρόνια εσύ, Βασίλη? 4. 4? 4, 5 και εσύ, Νίκο? Εγώ 2. 2? Τώρα συνεχίζει, ε. Αλλά για πες μου, τι σ' αρέσει εσένα περισσότερο στο καρτ? Μ' αρέσει πιο πολύ η ταχύτητα. Ναι. Οι στροφές. Γενικώς. Αυτό η ένταση, ναι, ε. Ναι. Τι σ' αρέσει εσένα, Βασίλη, στο καρτ? Ταχύτητα. Και εσένα, ναι, αυτό. Στροφές, γενικά να στρίβουν πολλά χιλιόμετρα και προσπεράσει και αυτά φυσικά στου αγώνε. Και σε εσένα τα ίδια ή αρέσει κάτι άλλο? Τα ίδια. Σε όλες τα ίδια. Το πιο σημαντικό είναι όμως. Τι μαθαίνετε όμως μέσα από το καρτ, τι σας έχει βοηθήσει να, σαν οδηγούς, δηλαδή... Να προσέχουμε στον δρόμο. Στον δρόμο. Α. Και να μην τρέχουμε εκτός πίστας. Α, πολύ ωραίο όλο αυτό. Και σε κάνει και καλύτερο οδηγό. Και τώρα είστε και οι τρεις σας, να καταλάβω, είστε στον ίδιο αγώνα να συμμετέχετε, είστε κοντρά? Ναι, ή είστε όλοι μαζί? Ναι, τώρα πριν λίγο κάναμε χρονομετρημένα, ήμουν εγώ πρώτος, ο Βασίλης τέταρτος και ο Νικόλας έκτος. Φέτος έχετε κάποιο στόχο, έχεις εσύ Νίκο κάποιο στόχο συγκεκριμένο? Ναι, θέλω να κερδίσω έναν αγώνα. Ναι. Και να τα πάω καλά, να μην γίνει κάποιο ατύχημα. Το πιο σημαντικό από όλα. Ναι. Εσύ, Βασίλη, ο δικός σου στόχος ποιος είναι? Ναι, να φέτος... κερδίσω κιόλα. Θα πάω και στο εξωτερικό σε λίγο καιρό. Α, θα πας και στο εξωτερικό? Πού? Στην Ιταλία. Βέβαια. Στην Ιταλία που θα γίνει παγκόσμιο, νομίζω είναι. Αν δεν κάνω λάθος, παγκόσμιο. Εσύ, Βασίλη? Εγώ έχω στόχο να, αν μπορέσουμε να κερδίσουμε σήμερα το Ρόταξ και να κερδίσουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Έχεις δηλαδή, δηλαδή είσαι σε θέση να μπορεί να κερδίσεις δηλαδή στη γενική κατάταξη, είσαι πρώτος? Ναι, ναι, πρώτος, δεύτερος, τι θέση είσαι? Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είμαι πρώτος και στο Ρόταξ δεύτερος. Ω, μιλάμε εδώ πέρα χαμός, οδηγεί. Ωραία. Σε πόση ώρα είναι ο αγώνας? Σε ένα μισό ώρα. Και κατάλαβα ότι με τα μαξιλάρια αρχίζει το ζέσταμα. Ναι. Κάπως έτσι είναι, ζεσταίνε τους καρπούς. Ωραία, τότε να σας αφήσω να συνεχίσετε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Και το πιο ωραίο απ' όλα είναι αυτό που είπατε, το ότι ερχόμενοι εδώ μαθαίνετε 5 πραγματάκια και δεν βγαίνουν έξω προς τους δρόμους και είναι ένα ωραίο αυτό μήνυμα να περάσουμε προς τον κόσμο, προς τα έξω. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, κάτι τελευταίο που θα ήταν ωραίο. Για πες ένα μήνυμα σε κάποιο στα παιδάκια που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή στη τηλεόραση. Τι θα τους έλεγες? Θέλει προσοχή αυτό το άθλημα. Ναι. Είναι πολύ σοβαρό, ας πούμε, δεν θα βγεις τώρα έξω στο δρόμο με ένα μάξ και να οδηγείς με 120 πόσα είναι χιλιόμετρα και να πας να σκοτωθείς. Άμα θέλεις, έρχεσαι εδώ, πληρώνεις κανένα κοσάρικο και απλά κάνεις εδώ στην πίστα, άμα θέλεις. Πολύ ωραίο. Εσύ, Βασίλη, τι θα έλεγες σε νέα παιδάκια που μας βλέπουν και στους μπαμπάδες τους και γονείς? Εντάξει, είναι επικίνδυνο άθλημα, αλλά έχουμε πολλά ψωτευτικά γιατί δεν χτυπάμε. Να προσέχουμε στον δρόμο είναι σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι να προσέχουμε στον δρόμο, ε. Ναι. Πιο πολύ το λες για τους μπαμπάδες, γιατί οι μπαμπάδες δεν προσέχουν. Και τα μεγαλώσουν τα παιδιά. Εσύ, Βασίλη μου? Εγώ έχω να πω ότι είναι ένα πολύ δύσκολο άθλημα, γιατί είναι και δεν είναι πολύ οικονομικό. Σωστά. Αλλά αν κάποιο παιδάκι θέλει να αρχίσει, μπορεί να πηγαίνει σε μία πίστα, να πληρώνει 20 ευρώ και να κάνει. Και αν του αρέσει να συνεχίσει, να πάρει δικό του κάρτ και να κάνει αγώνες. Α, πολύ ωραία όλα τα μηνύματα που περάσαμε. Χαίρομαι, καλή επιτυχία, καλό αγώνα να έχουμε. Συνεχίζουμε. Έχουμε τον Έκτορα και όπως καταλαβαίνω ετοιμαζόμαστε για πόλεμο, αλλά όχι για την Τρία, αλλά εδώ πέρα για τα Ρόταξ. Χαμός. Ακούω για σένα ότι είσαι μεγάλη μορφή εδώ στο καρτ, ε. Ισχύει αυτό? Ναι. Ναι, είσαι. Ναι. Για πες μου, 8 χρονών, πόσα χρόνια ασχολείσαι με το καρτ? Ασχολούμαι με τα ενοικιαζόμενα καρτ. Ναι. Είμαι από 3 χρονών, αλλά αγωνιστικά κάνω 2 χρόνια. Κάνεις 2 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια έχεις κάποια στιγμή που λες μου άρεσε περισσότερο, δηλαδή πέρασα καλύτερα,
Το διασκέδασα ή μάλλον ξέρω εγώ ήρθε κάποια επιτυχία. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Σίγουρα ήταν η προηγούμενη νίκη στο προηγούμενο Ρόταξ. Τώρα εννοείς. Πέρυσι. Εννοείς ο προηγούμενο. Πριν το καλοκαίρι. Πριν το καλοκαίρι, ναι. Και γενικά. Γιατί εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ, τι ήταν η νίκη σου και το χάρηκε πολύ. Ναι, ήταν η πρώτη μου νίκη σε αγώνα. Oh. Στον πρώτο αγώνα που έτρεξα έγινε πάλι ένα ατύχημα και χάθηκε και βγήκα τέταρτος. Mm. Μ' άρεσε πολύ η εμπειρία του πρώτου αγώνα και της νίκης. Σίγουρα ήταν ωραία. Οι αντίπαλοι μου ήταν πολύ καλοί όλοι. Απίστευτο, ναι. Υπάρχει από ό,τι μαθαίνω, πάντως υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Ακόμα και σε εσάς που είστε ακόμα πιτσιρικάδες, πάτε αρκετά γρήγορα. Δηλαδή, το ισχύει αυτό. Ναι. Τι γίνεται. Και όλο και αυτό, κάτι άλλο. Ισχύει ότι όλο και πιο γρήγορα γίνονται τα καρτ. Ναι. Από αγώνα, δηλαδή από χρονιά σε χρονιά βελτιώνονται και τα καρτ. Όχι μόνο οι οδηγοί, αλλά βελτιώνονται και μηχανικά. Ναι. Mm. Το δικό μου το συγκεκριμένο, ναι. με αυτή τη μηχανή, ναι. πάει γύρω στα 95 χιλιόμετρα. Πηγαίνεις με 95 χιλιόμετρα? Ναι, με την άλλη τη γρήγορη πάω γύρω στα 102. Καρδιά μου! Κοίταξε, να ξέρεις το εξής. Εσύ είσαι πιο σχετικός από μένα, εγώ είμαι άσχετος τελείως. Εγώ τώρα μου τα λες αυτά και λέω και μου φαίνεται βουνό. Τι λες τώρα, πηγαίνεις με 102 χιλιόμετρα? Ναι. Και στριβείς? Προλαβαίνεις! Δεν το πιστεύω, απίστευτο. Από εκεί πέρα, να σε ρωτήσω κάτι. Συνδυάζεται ο μηχανοκίνητος, ο αθλητισμός και το σχολείο μαζί? Ναι, σίγουρα είναι λίγο δύσκολο, αλλά. Πιο πολύ τι σ' αρέσει, το σχολείο ή το. Το να άρχισε να κάνεις προπόνηση εδώ? Προφανώς δεν έρχομαι να κάνω προπόνηση εδώ. Προφανώς. Αλλά και το σχολείο καλό είναι. Και το σχολείο καλό. Εντάξει, μπορεί. Α, πάει και. Κοίτα, μ' αρέσει πάντως ότι μπορείς και τα συνδυάζεις και τα δύο. Μας βλέπουν κάποιοι. Για πες τι θες να πεις. Πήγες να πεις κάτι να πεις. Πάντως, ναι. αυτό θα κοπεί στο μοντάζ. Μου θυμίζεται, μια και είπα το σχολείο, το δάσκαλο της ιατρικής μου αγωγής. Της ιατρικής, με τσέκο και εγώ, μην νομίζει. Μεγάλο, θέατρο, μεγάλο, δεν το συζητάω καθόλου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μας βλέπουν παιδάκια και γονείς. Τώρα εκεί στην τηλεόραση, τώρα εδώ, τι θα έλεγες τώρα στα παιδάκια? Εσύ και στους γονείς, θα τους έλεγες να έρθουν στο μηχανοκίνητο να κάνουν καρτ? Αξίζει, πιστεύω ότι σίγουρα αξίζει. Μπορεί να είναι ένα άθλημα λίγο ακριβό, αλλά σίγουρα μπορούν όλα τα παιδιά να το κάνουν. Θα τους βοηθήσει και όταν μεγαλώσουν να μην είναι κακοί οδηγοί και θα τους βοηθήσει επίσης στο να ξέρουν να οδηγάνε και να ξέρουν ότι οι δρόμοι δεν είναι πίστες και δεν τρέχουμε στο δρόμο. Τι είναι, ανατρίχιασα σε. Πού είσαι? Είσαι απίστευτος. Ανατρίχιασα. Δηλαδή, πραγματικά αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ακούτε? 8 χρονών παιδάκι και είναι σίγουρα πολύ πιο νοήμων από πολλούς μεγαλύτερους που μπορεί να είναι 38, 48, 58, 68, 78 και πάνω. Και σε θέμα αντίληψης για το θέμα της οδικής παιδείας. Εγώ το έχω πει ότι πρέπει να γίνει μάθημα το θέμα της οδικής διαπαιδαγώγησης και παιδείας. Αλλά είναι μεγάλη κουβέντα, δεν πειράζει. Μας περνάνε άλλα πράγματα. Ωραία. Ποιος είναι ο στόχος για το σημερινό αγώνα? Σίγουρα θέλουμε να κερδίσουμε ώστε να βγούμε υπερπρωταθλητές. Όλοι μαζί, έτσι ομάδα, ε! Μπράβο, ναι, ώστε να βγούμε υπερπρωταθλητές της Ελλάδος. Υπερπρωταθλητές? Ναι. Τι λες? Δηλαδή, καλύτεροι στην Ελλάδα στην κατηγορία μας. Ναι. Είμαστε πολύ καλά στους βαθμούς. Μπράβο. Παίζουμε στον πρώτο και δεύτερο. Αν κερδίσουμε, πιθανό είναι να πάμε και Μπαχρέιν για παγκόσμιο. Στο εύχομαι. Στο εύχομαι. Πραγματικά σου δώσω όλη τη θετική ενέργεια να κερδίσεις τον αγώνα. Ευχαριστώ. Μπράβο. Κλείνοντας, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, κάθε επιτυχία και εύχομαι τον Μπαχρέιν. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι στόχος πλέον. Ναι. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, πραγματικά. Συνεχίζουμε Energy Power και συνεχίζουμε μέχρι τώρα εν δράση. Οκ. Ευχαριστώ. Γεια σας. We'll be right back.
είναι το Rotax? Rotax Max Challenge. Είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει ξεκινήσει από το 2000 και είναι μέχρι σήμερα 21 χρόνια. Είναι ο μακροβιότερος θεσμός στην Ελλάδα σε ενιαία μορφή, με κινητήρες οι οποίοι αυτή τη στιγμή στις δύο μικρές κατηγορίες Micro Mini παραδίδει η εταιρεία μας σε όλους τους μικρούς οδηγούς, για να υπάρχει μια αξιοπιστία και να είναι όλοι οι κινητήρες ίδιοι. Άρα δηλαδή η βασική διαφορά δηλαδή, του Rotax σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση είναι στην ουσία συζητάμε σχεδόν για τα ίδια κάρτα. Ακριβώς. Άρα εκεί έχει να κάνει καθαρά το να βγει κάποιος νικητής με το σε οδηγικές και μόνο ικανότητες. Ακριβώς. Πώς είναι ο συγκεκριμένος αγώνας? Εντάξει, μια χαρά είναι. Μία βρέχει, μία είναι στεγνό. Καλά το πάμε. Οκ. Okay. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Πάμε για δράση. Πάμε για δράση. Συνεχίζουμε εδώ να μαθαίνουμε τους οδηγούς και τα ταλέντα από το χώρο του καρτ και έχουμε ένα μεγάλο οδηγό, τον Νίκο Σουβαζόγλου, ένα ταλέντο το οποίο ο στόχος δεν είναι μόνο η Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, αλλά ο λόγος εκείνων. Καταρχήν, πώς βιώνεις τον αγώνα εδώ στις Αφίδινες? Πολύ χαλαρά, δεν θέλει άγχος και αν στρίψεις πρόσωπη κίνηση δεν πρέπει να αγχωθείς. Ναι. Α, δηλαδή στην εκκίνηση όταν είσαι πρώτος, δηλαδή σε καταβάλει το άγχος για αν θα μπορεί να κρατήσει τη θέση? Ναι. Ναι. Ποιο είναι, πιστεύεις, το πιο δύσκολο σημείο, δηλαδή όταν είσαι μπροστά και ο στόχος είναι στην ουσία η νίκη, ποιο είναι το πιο δύσκολο σημείο, πιστεύεις, για να μπορεί να κρατήσει την πρωτιά? Δηλαδή, τι προσπαθείς να κάνεις? Να κλείνω τη θέση μου για να περάσω. Και συγχρόνως παράλληλα φαντάζομαι να πηγαίνεις στο πιο γρήγορο γίνεται. Ναι, ναι. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το καρτ? Τρία χρόνια. Τρία χρόνια. Και σε αυτά τα τρία χρόνια έχεις εξελιχθεί τόσο πολύ που πλέον από ό,τι μαθαίνω στόχος Μπαχρέιν. Ναι. Και πώς αυτό έχει να κάνει καθαρά, πιστεύεις είναι μια ομαδική δουλειά ή επιτυχία και το να ξεκληθεί σαν οδηγός στο καρτ? Ναι, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ η ομάδα μου. Ναι. Ποια είναι η ομάδα σου? Ο Μαϊτός Racing Team. Α, ωραία, μπράβο. Τι εννοείς σε έχει βοηθήσει? Με έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα, όπως στο πώς να οδηγάω μέσα στην πίστα. Σωστά. Σε πώς να πηγαίνω στο βρόχινο και διάφορα άλλα. Α, κάποια tips δηλαδή, ναι, για να μπορείς να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες και τις καταστάσεις ανάλογα σε τι συνθήκες θα αγωνιστείς, ναι. Μου ακούγεται δύσκολο πάντως, να σου πω την αλήθεια. Πόσα χιλιόμετρα πηγαίνεις σαν maximum ταχύτητα σε έναν αγώνα? 105 με 106 χιλιόμετρα. Και μια μέση ωριαία ταχύτητα, δηλαδή κατά μέσο όρο περίπου πόσο κινείστε στο σύνολο του αγώνα? 80 εκεί. Πηγαίνετε συνέχεια με 80, δηλαδή 90 χιλιόμετρα και πάνω, κατά μέσο όρο. Απίστευτο, δηλαδή πραγματικά οι ταχύτητες είναι πάρα πολύ έντονες, είναι πάρα πολύ δυναμικό και πάρα πολύ αντιγωνιστικό το μου ακούγεται. Από εκεί και πέρα, πώς εσύ, είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό, συνδυάζεται πιστεύεις το κάρτο, ο αθλητισμός και το σχολείο παράλληλα? Ναι, πρέπει να κάνεις τα μαθήματά σου και μετά να έρχεσαι στην πίστα και να τα δίνεις όλα. Κάνεις αρκετές προπονήσεις για να μπορέσεις να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο που είσαι σήμερα? Ναι, κάθε Σάββατο και μερικές φορές και Κυριακή. Δηλαδή σχεδόν δηλαδή, μία με δύο προπονήσεις δηλαδή. Ναι. Από εκεί και πέρα, ποιο ήταν το σημείο που θα έλεγες ότι όλα αυτά τα χρόνια που είσαι σαν οδηγός ξεχωρίζεις, σου άρεσε περισσότερο κάποια στιγμή, κάποιος αγώνας ή κάτι άλλο? Φέτος, γιατί έχω καταφέρει να κατακτήσω πολλές νίκες. Φέτος, Και καρό σημείο που είμαθα που δόθηκε και στη μαμά. Αυτό νομίζω ότι ήταν κάτι καινούριο. Νομίζω ότι δεν είχε ξανασυμβεί κάτι ανάλογο. Νομίζω. Μπράβο. Από τη Rotax. Και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πρώτος τώρα. Ναι. Άρα, τώρα στον επόμενο αγώνα τώρα που είναι να τρέξεις, τι θέση θέλεις να πάρεις για να μπορέσεις να είσαι σίγουρα στο Μπαχρέιν? Θέλω άλλο ένα σκέλος να κερδίσω. Ναι. Αλλά εγώ θέλω να πάρω και την νίκη, να τους πάρω όλους τους αγώνες. Α, δηλαδή άμα τους πάρεις όλους τους αγώνες, εσύ θες ο στόχος είναι, αλλά και με ένα σκέλος ναι, ναι. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, καλή επιτυχία και σε βλέπω πάρα πολύ δυνατό, αποφασιστικό δηλαδή, είναι απόλυτος και μ' αρέσεις πάρα πολύ σε αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο που θα ήταν πολύ καλό.
και να κλείσουμε έτσι και την κουβέντα μας την πολύ ωραία. Ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα ήθελες να περάσεις στον κόσμο που μας βλέπει, σε παιδάκια που μας βλέπουν, σε γονείς που μας βλέπουν? Ότι να ξεκινήσετε το κάρτ, ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα. Α, τα ακούτε? Για ποιο λόγο όμως είναι αυτό? Και ότι θα σας βοηθήσει και στην οδήγηση έξω στο δρόμο. Είναι απίστευτο πάντως, πραγματικά το λέω αυτό, ότι όλα τα παιδάκια εδώ στο ΚΑΡ, το πρώτο πράγμα που μου είναι παιδάκια, okay, να λένε για το θέμα οδικής παιδείας. Άρα αντιλαμβάνεστε πραγματικά πώς γαλουχούνται τα νέα παιδιά, αυτά που ασχολούνται με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, γι' αυτό και εγώ λέω συνέχεια στην κάθε εκπομπή, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός σώζει ζωές. Γιατί φέρνοντας τα παιδάκια σας εδώ, είτε στο κάρτ, είτε στα μηχανάκια, ανάλογα το τι θέλει, ή μάλλον και στα δύο, εγώ θα έλεγα, μαθαίνει βασικά πράγματα για σωστή οδική παιδεία. Να οδηγεί σωστά. Και όχι να βγει έξω στους δρόμους και να κάνει αυτά που βλέπουμε και χάνονται πραγματικά άδικα τόσες ζωές. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστώ για τα μηνύματά σου και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Thank you.